Κράχτη, επειδή την ξέρουμε από τηλεόραση. Ωραία. Ανάμεσα στα ονόματα που πήρε ο κ. Ανδρουλάκης δεν είναι μόνο κορίτσια που ήρθαν στην επικαιρότητα. Υπάρχουν και γιατί η Άννα Μαρία Βέλη, η οποία και αυτή όπως είπαμε συμμετέχει στην παράσταση. Ναι. Γιατί τα έβαλε μαζί σου. Κοίταξε, επειδή χθες κάναμε ένα σχόλιο που ήταν εδώ η Νάνση και η Νάνση μας είπε επισήμως στον αέρα ότι έχει τελειώσει η σχολή υποκριτικής η Άννα Μαρία Βέλη. Ναι, το ήξερε. Μου το στείλανε και εμένα προχθές και ήθελα να το αποκαταστήσω, δεν πρόλαβα. Ωραία, συγγνώμη. Ήταν συμφιτήτρια της Βαΐτσου, της Ελένης Βαΐτσου. Ωραία. Και επειδή εκείνη την ώρα λοιπόν στον αέρα της εκπομπής είπαμε ότι. Αλλιώς μας έχει συστηθεί όμως. Αυτό είναι το θέμα, μπράβο. Δεν μας έχει συστηθεί ο ηθοποιός. Έκανε μια ανάρτηση δημόσια η κυρία Άννα Μαρία Βέλη. Κατηγορώντας με, λέγοντας διάφορα. Μπορούμε να διαβάσουμε τον Αφροδίτη μου. Ναι, βεβαίως. Γιατί εγώ τη διαβάζω, γιατί προσπαθώ να ξεχωρίσω την ενεργητική από την παθητική φωνή με μια δυσκολία, αλλά δεν πειράζει. Σκέφτομαι ότι υπήρχε και μέση που ήταν στα αρχαία. Πάντως, εδώ πέρα. Για μέση παλιά, για τρεις φωνές. Λοιπόν, εδώ Άρη μου κατηγορείσαι. Κατηγορούμε. Διότι αναρωτάτε η κυρία Βέλη αν έχει διαβάσει το έργο του Ήψεν. Ναι. Και αν ταυτίζεσαι με τον πρωταγωνιστή, τον Ντόρβαλτ Χέλμερ. Διότι είναι μια πατριαρχική φιγούρα, την οποία θεωρεί η κυρία Βέλη ότι εσύ τιμάς ιδιαιτέρως λειτουργώντας με αυτόν τον τρόπο. Και αναρωτιέται. Άρα θα μπορούσε να παίξει ο Καβατζίκης τον πρωταγωνιστή. Αυτό, τον πατριάρχη. Να, ο τι ακριβώς από τα ειρωνικά σου σχόλια και τα δικά μας, και λυπή, εσύ ξέρεις έλπες, σχετικά με το πτυχίο της υποκριτικής, και γιατί να γυρίσεις να πεις αυτό το κοριτσάκι δεν μπορούσε να το προστατέψει κάποιος, γιατί δεν έμενε στο μόντελινγκ και ήθελε να καταπιαστεί με τον Ήψεν. Τι σε διαχωρίζει από τον πατριαρχικής μορφής ήρωα, τον Άρσεν. Μπορείς λοιπόν και εσύ, Άρη, σύμφωνα με την κυρία Βέλη, να ερμηνεύσεις Ήψεν και χωρίς πτυχίο ηθοποιού, ή μήπως έχεις και δεν μας το έχεις πει. Και υπογράφει ως μια απλή κοπέλα, νομίζω. Ναι. Ένας απλός άνθρωπος. Ναι, ναι. Εγώ απλός άνθρωπος. Ένας απλός άνθρωπος που δεν τον καθορίζει το επάγγελμά του. Κι εγώ ένας απλός άνθρωπος. Κανένα αλλά εμένα με καθορίζει το επάγγελμά μου. Λοιπόν, επειδή θέλω να απαντήσω στην κυρία Βέλη, που θα το κάνω και δημόσια, έτσι κι αλλιώς εγώ της έγραψα και ένα πολύ μεγάλο μήνυμα και της το έστειλα χθες. Πολύ χαμηλών τόνων και χαμηλών τόνων θα παραμείνω. Λοιπόν, κυρία Άννα Μαρία Βέλη, εγώ θέλω να σας πω το εξής, μέσα και κάνατε την ανάρτηση δημοσίως. Λοιπόν, θέλω να σας πω ότι εδώ σε αυτή την εκπομπή δεν υποστήριξα ποτέ ότι στον ελεύθερο χρόνο μου διαβάζω Ήψεν. Αντιθέτως, βλέπω πάρα πολύ θέατρο, εύχομαι να βλέπετε κι εσείς ως νεαρή ηθοποιός και να έχετε την ευκαιρία να δείτε την περσινή σεζόν την κυρία Αμαλία Μουτούση, ένα υποκριτικό υπόδειγμα στην παράσταση που ανέβηκε Κουκλόσπιτο, αν δεν κάνω λάθος, στο θέατρο της Οδού Κεφαλινίας πρέπει να ήταν, για να δείτε πώς παίζεται η Νόρα. Εσείς αυτή τη στιγμή κάνετε μια άλλη προσέγγιση. Δεν ξέρω, εγώ μπορεί και να έρθω να τη δω αυτή την προσέγγιση, δεν σας αφορά αυτό όμως. Να έρθω να δω την προσέγγιση που κάνει ο κύριος Ανδρουλάκης. Εγώ όμως την ώρα την έχω δει και στην Αθήνα, την έχω δει και στο Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Γενικώς θέατρο βλέπω. Δεν διαβάζω όμως Ήψεν στον ελεύθερο χρόνο μου. Εσείς οφείλετε να διαβάζετε Ήψεν στον ελεύθερο χρόνο σας, γιατί δηλώνετε ηθοποιός και απλός άνθρωπος. Αυτό όμως που θέλω να σας πω είναι ότι επειδή υπογράφεται ως απλή, χωρίς. Πώς λέει. Που δεν την καθορίζει το επάγγελμα. Εγώ ως δημοσιογράφος συστήθηκα, είμαι μεγάλος σε ηλικία πια, αλλά έτσι συστήθηκα. Δεν βγήκα πάνω σε τραπέζια να κάνω τη γατούλα και μετά να παρουσιαστώ ως ηθοποιός. Εγώ σας είδα να κυλιέστε πάνω σε κάτι τραπέζια, να ζιάρικα, να ασχολείστε με το σώμα σας. Επίσης, μπήκα στο Instagram σας και σας είδα γυμνή. Καλά κάνετε, είναι πολύ ωραίο κι αυτό. Το σώμα μας, πρέπει να είμαστε περήφανοι για το σώμα μας. Βλέπω ότι έχετε κάνει πολλούς τομείς, τους έχετε αγγίξει. Εγώ δεν ήμουν ποτέ του τουρλού στη ζωή μου. Δεν έκοβα λαχανικά και τάβραζα. Λοιπόν, εσείς θέλετε να κάνετε αυτό ως απλός άνθρωπος. Και εγώ απλός είμαι, αλλά με καθορίζει επαγγελματικά η ταυτότητά μου. Τώρα, γιατί θεωρείτε ότι σας έθιξα, εγώ εύχομαι ο χρόνος να αποδείξει την υποκριτική σας δυνότητα και τις σπουδές σας, να βγείτε στο θέατρο, να τα καταφέρετε και εκεί να σας ζητήσω κι εγώ να σας δώσω τα συγχαρητήριά μου καταρχήν. Να σας πω μπράβο σας για αυτό που επιτύχατε, αλλά προς το παρόν δεν σας ξέρω ως ηθοποιό. Εγώ σας ξέρω ως YouTuber, παύλα, influencer. Και τηλεπερσόνα και ραδιοφωνική παραγωγό. Ωραία, μπράβο. Είναι πολύ ωραίο να κάνουμε πολλά πράγματα στη ζωή μας, αλλά να ξέρουμε τι λέμε. Δεν συστήθηκε η κυρία Βέλη ως ηθοποιό. Τόσο καιρό που ήσουν χώροι για μας. Να ξέρεις, άχτιστε. Επειδή εσύ τουλάχιστον το γνωρίζεις και το γνωρίζει και η Αφροδίτη και όλες οι γυναίκες που έχουν περάσει από τη ζωή μου, πόσο προστατευτικός είμαι με τις γυναίκες, είμαι το ακριβώς αντίθετο από έναν πατριάρχη και είμαι εναντίον των πατριαρχικών κοινωνιών. Λατρεύω τις γυναίκες, το ξέρεις και εσύ, το ξέρει και η Αφροδίτη και το ξέρουν όσα κορίτσια έχουν βρεθεί κοντά μου, ότι μ' αρέσει να προστατεύω και να είμαι πάντα δίπλα στις γυναίκες. Αλλά όλα έχουν ένα όριο. Δεν μπορούμε να έχουμε στη ζωή μας τα πάντα. Δεν μπορούμε να κυλιόμαστε σε τραπέζια, σε αγατούλες και μετά να βγούμε να παίξουμε Ήψεν. Όχι. Εγώ το μίξερ στην εποχή μας δεν το δέχομαι, Θεή. Αυτό. Τώρα. Το τουρλού
είναι για άλλα σπίτια. Για το δικό μου δεν είναι. Oh. Αυτά. Όχι τίποτα. Δεν μίλησα καθόλου σε αυτήν την ενότητα. Δεν θα πω τίποτα.